ψευδονιά. Στο σημερινό μας γύρισμα, σε αυτή την εκπομπή μας τη σημερινή, έχω πολλούς καλούς φίλους δίπλα μου, αλλά πριν περάσω σε αυτούς και πριν δείτε ό,τι είναι να δείτε εδώ μέσα, να σας πω λίγο τι θα δείτε. Είπαμε σήμερα με τον Ασκληπιό, αυτό τον υπέροχο σύλλογο και τους αγαπημένους μου φίλους, τον Γιάννη, τον Νίκο, τον Ηλία, να κάνουμε κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξανακάνει. Να παρουσιάσουμε κάποια πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναπαρουσιάσει. Ένα από αυτά που δεν ασχοληθήκαμε ποτέ ήταν ο καραγκούνικος γάμος. Αυτός ο υπέροχος γάμος που γινόταν στα χωριά της Θεσσαλίας, στον Κάμπο. Ο γάμος ο οποίος ξεκινούσε μια εβδομάδα από πριν. Κίνησε ο γάμος, λέμε. Και όταν κινούσε ο γάμος, ξεκινούσαν πρώτα οι βλαμάδες να πάνε να καλέσουν τον κόσμο. Πηγαίνανε σε όλους. Πρώτα φωνάζαν τον κουμπάρο. Ο κουμπάρος ήταν ο νουνός που βάφτισε το ζεύγος, που βάφτισε τον γαμπρό. Μετά καλούσαν τους συγγενείς και τους φίλους. Έπρεπε να κλείσουν τα όργανα, έπρεπε να κλείσουν τα φαγιά, το μάγειρα. Ο μάγειρας ο οποίος έφτιαχνε αυτά τα υπέροχα τα φαγιά, το Σάββατο που γινόταν το μεγάλο, το γιορτάσι, το βράδυ, πριν από το γάμο. Φτιάχνε τα καζάνια με τον πλουγούρι και την προβατίνα. Δεν θα δοκίμαζε κανένας άλλος εάν πρώτος δεν έδινε την εντολή ο νονός. Ο κουμπάρος λοιπόν δοκίμαζε πρώτος το φαγητό και μάλιστα για να ανοίξει τα καζάνια ο μάγειρας, λένε, έπρεπε να σημώσει το μάγειρα. Ο κουμπάρος να σημώσει το μάγειρα. Αυτά λοιπόν γινόταν όλα σε μια άλλη εποχή. Σε μια άλλη εποχή, πολύ όμορφη εποχή, όπου οι παραδόσεις, όπου τα τραγούδια, όπου οι χοροί ήταν πιο αγνοί, όπου οι άνθρωποι ήταν πιο αγνοί, όπου πραγματικά ονειρικά τα σκεφτόμαστε και σας τα παρουσιάσουμε σήμερα μέσα από αυτή εδώ την παρέα μας. Thank you.
Yeah.